με τον κύριο Ματζιούνι Χρήστο, είστε πρόεδρος της Ιθάκης. Σωστά. Πρόεδρος και προπονητής. Πρόεδρος και προπονητής, μάλιστα. Πείτε μας, καταρχάς, πώς βλέπετε τον πρώτο ετήσιο χορό, τον Παλεμάχο. Συγχαρητήρια στη διοίκηση για την καταπληκτική οργάνωση. Ο κόσμος τίμησε την προσπάθεια της φετινής διοίκησης του Παλεμάχου με τεράστιο όφελος. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την ομάδα σας και τι στόχους έχετε. Εντάξει, εμείς καταρχήν να ευχαριστήσουμε τις διοικήσεις και τις προηγούμενες θέσεις του ΠΑΟΦ, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα που για μας δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι πολλά άλλα πράγματα. Καταρχήν είναι η ένταξη των ανθρώπων που προσπαθούν να εξαρτηθούν από ουσίες και να αγωνιστούν μαζί με τους υπολείπους. Η ομάδα σας δηλαδή έχει αυτό το ρόλο ουσιαστικά? Ναι, η ομάδα μας, εντάξει, ο ρόλος που συμμετέχει είναι θεραπευτικός. Το ποδόσφαιρο είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο για την προσπάθεια που κάνουν τα μέλη μας για την επανένταξη τους. Βλέπετε ότι αυτό βοηθάει στην κοινωνική τους επανένταξη? Γενικά... το μέχρι που μπορούν μέσω του ποδόσφαιρου να γνωρίζουν τις δυνατότητες τους, να ξαναπατάνε στα πόδια τους και στο να συναγωνίζονται και να αγωνίζονται για την ζωή τους, και μόνο αυτό τους δίνει μεγάλο κίνητρο για την προσπάθεια που κάνουν. Εσείς σαν προπονητής που είστε μέσα από αυτή τη διαδικασία, τι λέτε στα παιδιά που συνεργάζεστε, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση? Όχι μόνο στα παιδιά, εμείς σε όλα τα παιδιά και σε όλο τον πληθυσμό που έχει θέματα εξάρτησης, το να σκεφτούν σοβαρά, το να επισκεφτούν τα προγράμματά μας, το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, τα στενά προγράμματα, γιατί εκεί βλέπουν ότι υπάρχει και η αλλαγή. Υπάρχει η καθαρή ζωή, αρκεί να θέλουν να επιστρέψουν πάλι στην καθημερινότητά τους, στην ζωή τους. Στην καθαρή ζωή που λέμε μέσα. Και κάτι άλλο τελευταίο, πού έχετε έδρα, αν επιτρέπετε? Η έδρα μας είναι στη Σύνδο, στη θεραπευτική κοινότητα. Σύνδο. Εκεί είναι το γήπεδο. Το γήπεδο είναι στην Ομόνοια Σύνδος δηλαδή? Όχι, το γήπεδο είναι μέσα στον ιδιόκτο χώρο της θεραπευτικής κοινότητας. Α, εντός της θεραπευτικής κοινότητας, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία για ό,τι κάνετε. Με τον κύριο Μανώλη Ταταδέλη, θέλω να μου πείτε ποιας ομάδας είστε πρόεδρος καταρχάς. Είμαι πρόεδρος της Νεάπολης σε 1930, είμαι και προπονητής. Πρόεδρος και προπονητής. Πρόεδρος είναι ο κύριος Σικερίδης Κωνσταντίνος, δεν απουσιάζει σήμερα. Α, ποιος είναι ο πρόεδρος, είχαμε πείτε το κοντομά του. Ο κύριος Σικερίδης Κωνσταντίνος. Σικερίδης Κωνσταντίνος. Σικερίδης Κωνσταντίνος. Α, Σικερίδης. Απουσιάζει λόγω ανεργημένων των υποχρεώσεων. Τον αντικαταστώ εγώ. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε τον πρώτο ετήσιο χορό που γίνεται φέτος. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί μετά από 25 χρόνια κάνουμε πρώτη φορά ένα χορό, να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια, να είμαστε όλοι μαζί μια αγκαλιά. Συγχαρητήρια στην διοίκηση του ΠΑΟΦ για αυτό το χορό. Εύχομαι να περάσουμε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για την ομάδα σας. Καταρχάς, πότε ιδρύθηκε και τι στόχος έχει? Η ομάδα μας ιδρύθηκε το 1990, ήμουνα 11 χρονών τότε. Από 11 χρονών τότε, το 1990 μέχρι τώρα συνεχίζω. Δόξα Θεώ, υγεία έχουμε. Η ομάδα μας είναι, αποτελείται από 20-22 ποδοσφαιριστές. Είναι όλοι από την Νεάπολη. Από την Νεάπολη. Όλοι από την Νεάπολη. Και γήπεδο? Και εκεί πέρα έχουμε στο Στρεμπενιώτη. Το πλαστικό της Νεάπολης. Ωραία. Εκεί κάνουμε κάθε Δευτέρα μια προπόνηση και παίζουμε κάθε Σάββατο. Είμαστε μια οικογένεια. Όλα πολύ καλά παιδιά. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες να γίνετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έχουμε τον κύριο Αργύρη Νικήτα. Είστε πρόεδρος της Ιντερτράκ. Ιντερτράκ. Έχουμε 5 χρόνια ζωή στο πρωτάθλημα. Η ομάδα σας τι αντιπροσωπεύει, για πείτε μας λίγο, γιατί είναι παράξενο το όνομα. Η ομάδα μας, η Ιντερτράκ, αντιπροσωπεύει μια μεταφορική εταιρεία που είναι και ο χορηγός μας. Το όνομά μας είναι τα Παγόνια. Έτσι ιδρυθήκαμε και έτσι χορηγόμαστε. Τα Παγόνια. Παγόνια. Και η Ιντερτράκ είναι η εταιρεία που μας υποστηρίζει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έξοδα. Παρόλο που είμαστε βετεράνοι
ναι. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς υπάρχουν εταιρείες που συμβάλλουν και έχουν αγάπη για το άθλημα. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας φαίνεται η πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση του Παλεμάχου. Η πρώτη εκδήλωση των χωρών του Παλεμάχου. Ο πρώτος χορός. Ανεξαρτήτως των ομάδων Θεσσαλονίκης θεωρείται πολύ επιτυχημένος. Οπότε βλέπετε μέσα είναι πάνω από 300 άτομα. Η επιτυχία αυτή είναι μεγάλη για αυτό το χορό και ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσουμε. Θέλω επίσης να μου πείτε πού έχετε έδρα. Η έδρα μας είναι στα γήπεδα του Μάτα στη Ρεδεστό. Στη Ρεδεστό. Ναι. Ήδη είμαστε δύο φορές πρωταθλητές. Και φέτος είστε και κυπελούχοι. Είμαστε κυπελούχοι, είμαστε δύο φορές πρωταθλητές. Είμαστε πρώτοι στην βαθμολογία και ευελπιστούμε να είμαστε για τρίτη φορά πρωταθλητές με τεράστια ομάδα. Δηλαδή θα έχετε και το double. Ουσιαστικά. Μακάρι να το καταφέρουμε. Έχει κάποιο εξτρά κίνητρο, δηλαδή για το double. Το εξτρά κίνητρο είναι μια κάτι για το άλλο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε για όλα. Έχουμε τον κύριο Σερμαράκη Δημήτρη, πρόεδρος, πείτε μας την ομάδα σας λίγο. Κένταυρος. Ο Κένταυρος, πού έχει έδρα καταρχάς. Η έδρα μας είναι στα Λαγκινά. Λαγκινά. Ναι, για φέτος τουλάχιστον. Παίζουμε πολλά παιχνίδια στη Μάτα, στη Ρεδεστό. Α, και εκεί δηλαδή. Ναι, η ομάδα ιδρύθηκε το 2014. Α, είναι πρόσφατη η ομάδα. Καινούργια σχετικά. Βέβαια, εγώ έχω πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα. Έχω από το 2003 έτσι. Είμαι ένα παλιά παίκτη του Φιλίρου, μετά του Γαλιλαίου. Αποφάσισα να κάνω δική μου ομάδα το 2014. Και πείτε μας λίγο έτσι πώς βλέπετε το χορό σήμερα, πώς σας φαίνεται. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Συγχαρητήρια στον Προεδρείο. Είναι πάρα πολύ καλή προσπάθειά τους. Εύχομαι να γίνει θεσμός, όπως είπα και τα παιδιά, και να βρισκόμαστε εδώ και να διασκεδάζουμε κάθε χρόνο. Θέλω να μου πείτε και κάποιους στόχους για την ομάδα σας. Τι έχετε στο μυαλό σας. Η ομάδα μας έχει στόχο να παίζει όσο καλύτερα μπορεί, να είναι μια παρέα, να πηγαίνουμε την εκδρομή μας κάθε χρόνο όπως και κάνουμε, στο εξωτερικό και όλα καλά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή διασκέδαση. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Thank you.